Εγώ θέλω να στην παρέμβασή μου να σταθώ για τις εργασιακές ελαστικές σχέσεις που επικρατούν σε εμάς τους νέους εργαζόμενους. Και χρειάζεται εδώ πέρα να πούμε ότι η ζωή μας δεν είναι ούτε εποχική, έτσι, ούτε ορισμένου χρόνου που θέλουν και οι εργοδότες, αλλά και το πολιτικό προσωπικό και στους Δήμους και στις περιφέρειες, με οχτάμινα, με συμβάσεις πρόχειρες, να είμαστε εμείς οι νέοι εργαζόμενοι. Η ζωή μας που ζούμε σήμερα είναι η καλύτερη απάντηση για αυτό που λένε για επιστροφή στην κανονικότητα και τέλος των μνημονίων που διαφημίζει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το βλέπουμε καθημερινά και το νιώθουμε στο πετσί μας, από τους μισθούς μας, από τα άγχη μας που έχουμε καθημερινά. Καλούμε κάθε εργαζόμενο στις επερχόμενες εκλογές, στις εκλογικές αναμετρήσεις, να κάνει την αληθινή διαφορά. Αυτή που θα πονέσει το κεφάλαιο και τα κόμματα που τη στηρίζουν. Να ψηφίσουμε το ΚΚΕ παντού, ισορροπιώντας τη δική μας φωνή, τη δική μας δοκιμασμένη και αταλάντευτη δύναμη. Η ευελιξία που ζούμε καθημερινά σημαίνει μόνιμη ανασφάλεια, χειροτέρευση και των όρων εργασίας και αμοιβής. Οι περισσότεροι από εμάς, άλλωστε, είμαστε μεταξύ ανεργίας, μισοδουλειάς και δουλειάς χωρίς δικαιώματα. Η ευελιξία αποτελείται από πολλές και διαφορετικές εργασιακές σχέσεις. Έχουμε εργολαβικούς εργαζόμενους που ενοικιάζονται από τον ένα εργοδότη στον άλλον. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου με ολιγόμενη διάρκεια. Ακόμα και δουλειά με το κομμάτι. Αυτές οι μορφές εργασίας είναι βασικό εμπόδιο σήμερα. Που το βλέπουμε και το βιώνουμε καθημερινά στο να βάλουμε ένα φρένο και να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας. Περνάμε μεγάλα τεράστια οι συμβάσεις αυτές, αναδιαστήματα διακόπτονται και έτσι έχουμε μικρότερα ή μεγαλύτερα διαλύματα ανεργίας, τα οποία συχνά τα δικαιολογούν και μας λένε ότι είναι για το καλό της επιχείρησης και για την καλύτερη αξιολόγηση και για να προχωρήσουμε σαν επιχείρηση και βάζουμε μπροστά τα δικά τους συμφέροντα. Ο κάθε νέος εργαζόμενος δεν πρέπει να βάζει τα δικά του συμφέροντα κάτω από τη σημαία των συμφερόντων της επιχείρησης και του αφεντικού του. Έχουμε εργολαβικοί εργαζόμενοι και ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται με ειδικότητες που δεν αντιστοιχούν στη δουλειά και στη δουλειά που πραγματικά κάνουν. Βλέπουμε, ας πούμε, νέους επιστήμονες να κάνουν προσλήψεις με εργασιακές σχέσεις από δικάρι. Και έτσι πάει στα τάρταρα ο μισθός τους. Αυτό, η μόνη λύση σήμερα είναι να προασπίζεται μέσω από το συλλογικό αγώνα, μέσα από τα συνδικάτα, από τέτοιες μορφές οργάνωσης. Τα ωράρια από την άλλη μπάντα, και το βιώνουμε καθημερινά και εμείς και τα παιδιά σας και οι συναδελφοί μας, τοντώνονται όσο δεν πάει, όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της επιχείρησης. Προφανώς με σκοπό να κερδίσουν ακόμα περισσότερα. Ενώ την εντατικοποίηση της δουλειάς τη διαδέχεται η ανεργία, η υποχρεωτική άδεια ή η υποαπασχόληση. Έχουμε πολλές περιπτώσεις που σου λέει σήμερα δεν έχει δουλειά, οπότε πάρε μια-δυο μέρες άδεια και όταν ξανά έχουμε δουλειά, ξαναέλα κι εσύ. Αυτό όμως μας οδηγεί στην ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξερομερώνει, αν την επόμενη μέρα θα πάμε στη δουλειά μας. Σε μια σειρά από συμβάσεις προβλέπεται ότι ο εργαζόμενος μπορεί να κληθεί για να εργαστεί ακόμα και σε διαφορετικές επιχειρήσεις με τις οποίες διατηρεί συνεργασία η εργολαβική εταιρεία που τον προσλαμβάνει. Δηλαδή, όχι μόνο δεν ξέρουμε αν θα πάμε για δουλειά, δεν ξέρουμε και πού θα πάμε για δουλειά. Αυτό το σύγχρονο εργασιακό μεσαίωνα, φίλοι και σύντροφοι, οι πολυεθνικές εταιρείες και οι επιχειρηματικοί όμιλοι το χαρακτηρίζουν σαν απέτηση της εποχής. Ενώ δεν διστάζουν να το παρουσιάζουν ως κάτι θετικό για τους εργαζόμενους. Και με σύγχρονα σεμινάρια και μέσω δημοτικών εκδηλώσεων του Δήμου κτλ. Ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα. Τέλος, για να κλείνω, έχουμε πειρα, νομίζω και ας είμαστε και νέοι εργαζόμενοι. Οι συνέπειες αυτές της ευελιξίας που την ονομάζουν πρέπει να γίνει κριτήριο ψήφου για κάθε νέο εργαζόμενο. Ακούμε καθημερινά και σε χώρους που κάνουμε περιοδίες, αλλά και από τους συναδέλφους μας. Κάτι πρέπει να γίνει. Η ανάγκη να αλλάξει το τοπίο όλο αυτό της εργασιακής ζούγκλας βρίσκεται στα χείλη της μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζομένων, ιδιαίτερα και των νέων.
Η λύση όμως ποια είναι? Οι περισσότεροι εργαζόμενοι βιώνουμε τις επιπτώσεις της ευελιξίας, καταλαβαίνουμε τις επιδιώξεις της εργοδοσίας, καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας δουλεύει για δύο εργαζόμενους και οι εταιρείες μας ξεζουμίζουν. Βλέπουμε τις επιχειρήσεις να αυξάνουν τα κέρδη τους και την ίδια στιγμή μας καταδικάζουν στην ανασφάλεια. Αυτή η κατάσταση ούτε φυσικό φαινόμενο είναι, ούτε απλώς μια σύγχρονη επιλογή. Εκπορεύονται από τους κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πολλά χρόνια. Σε αυτή τη στρατηγική επιλογή της ευελιξίας, της εργασίας, προσκυνούν και επαυξάνουν όλα τα κόμματα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, όπως και όλοι οι υποψηφοί των κομμάτων και στο Δήμο και στην Περιφέρεια. Με τη δική μας δουλειά, συνάδελφοι, φίλοι και σύντροφοι, με τη δική μας δουλειά παράγει το τεράστιο πλούτο. Η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν προοδεύσει, δημιουργούνται προποθέσεις για να ζούμε καλύτερα. Με λιγότερες ώρες δουλειάς και περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Με σταθερές και μόνιμες εργασιακές σχέσεις. Με διευρυμένα εργατικά δικαιώματα. Δηλαδή, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που μας επιβάλλουν σήμερα το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις τους και οι ντόπιοι εκπρόσωποι τους. Μερική δουλειά, μερική ζωή και μερικά δικαιώματα. Εμείς παλεύουμε για μόνιμη εργασιακή, μόνιμη εργασία, μόνιμη και σταθερή δουλειά. Έτσι, με μισθούς, με δικαιώματα, με πτυχία που να έχουν αξία, χωρίς να έχουμε καμία ανασφάλεια για το τι μας ξημερώνει, για να μπορέσουμε και εμείς οι νέοι άνθρωποι να κάνουμε και το επόμενο βήμα στη ζωή μας, που είναι να κάνουμε και μια οικογένεια και να πάμε και να παλέψουμε, όπως το λένε, για μια καλύτερη κοινωνία, ώστε η οικογένεια που θα έρθει να την βρει μπροστά της.